Χαρακτηρισμός παράλογος, παρακαλώ πολύ. Ναι, πολιτικά παράλογο. Ναι, όχι, να το εξυφρικήσουμε, γιατί είμαστε στην τηλεόραση και λέξεις δεν πέφτουν αυτό κάτω. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Πέφτουν κάτω. Όλα αυτά που... Βαριές λέξεις λέγονται τον τελευταίο καιρό και θέλω να είναι όλες διευκρινισμένες. Ήθελα να σας ρωτήσω. Να απαντήσω στη μία ερώτηση την πρώτη και απαντάω και στη δεύτερη, έχω πρόβλημα. Εγώ σε ρωτήσεις δεν θα μου κάνεις. Η ερώτησή σου ποια ήταν ακριβώς τώρα για να μην πάμε στο παράλογο. Εάν στο δεύτερο γύρο. Σου απάντησα ήδη. Ναι. Όχι, θα την προχωρήσω. Ναι. Και αν είναι ένας από αυτούς και η Χρυσή Αυγή. Δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ το κουκουέ. Στο δεύτερο γύρο, δια τρίτης λύσεως, να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή. Αλλιώς αντιμετωπίζει τη Χρυσή Αυγή. Δεν αντιμετωπίζεται με πρώτους και με δεύτερους γύρους. Κάτσε ρε παιδί μου, και να κινδυνεύει να γίνει. Ο αγώνας γίνεται για να μην υπάρχει Χρυσή Αυγή. Εντάξει, σύμφωνα. Σωστά. Σωστό. Όχι να την αποφύγουμε. Αυτά τα στυλάκια μακριά από το κουκουέ. Είναι μούρι με μούρι ο αγώνας. Είναι με τοπικός με τη Χρυσή Αυγή και με τους φασίστες και το φασισταριό. Ναι. Δεν είναι στο επίπεδο της αντιμετώπισης. Ένα θέμα τέτοιο. Δεν παίρνει αυτά τα διλήμματα. Ξέρουμε τι θα κάνουν οι πολίτες. Ξέρουν τι θα κάνουν οι πολίτες. Οι πολίτες, αν δεν έχουν δουλέψει να μην υπάρξει αυτό που λες, έχει προχωρήσει ο φασισμός πάρα πολύ. Υπό τον τρόμο της δημιουργίας του μορφώματος Χρυσή Αυγή, μόνο και μόνο για να πάψεις να είσαι ακόμα και κομμουνιστής και να υποχρεωθείς απλώς να γίνεις αντιφασίστας ή απλώς να γίνεις αντικάτι υπέρ κάποιου τρίτου, αυτά τα αστιάκια, αυτή είναι η μέθοδος του συστήματος. Να πάει να ψηφίσει με αυτό το κριτήριο στις εκλογές. Ή στις, πώς το λένε, στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Αυτό είναι που θέλει να αποφύγει το κουκουέ, γι' αυτό κατεβαίνει αυτόνομο και ουσιαστικό. Κάτι τέτοιο. Προηγουμένως δεν είπες ότι παίζουν ρόλο και τα τοπική, πρόσωπα. Κατεβαίνει στην τοπική κοινωνία με τα πρόσωπα που είναι σε θέση, γνωρίζουν, είναι, έχουν βγει από τις κοινωνίες από μέσα, από συγκεκριμένους χώρους, από αγώνες που τους ξέρουν οι άνθρωποι για να διεκπεραιώσουν τον πολιτικό αγώνα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν κατεβαίνει με πρωτοκλασσά τους, δεύτερο πρώτο ρόλο, δεύτερο ρόλο, τρίτο ρόλο, για να παίξει πάρα πολύ καλά το έργο υπό την κοπαγίδα, κατάλαβες. Δεν είναι ένα λασσόμενο θίασος το κουκουέ. Αυτό πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Είναι κουκουέ. Να το διευκρινίσουμε. Όχι, δεν έχω καμία αντίθεση. Δεν κάνει παραλλαγή. Σου απλώς τις διευκρινίζουμε. Αυτό που σε ρώτησε ο Δημήτρης. Αν, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο λέμε ένα σενάριο. Είναι περάσει ο Σακελαρίδης με τον Κασιδιάρη. Το κουκουέ θα μείνει ουδέτερο. Θα πει ψηφίστε τον Κακλαμάρης τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, θα σου απαντήσω πάρα πολύ σκληρά. Σπηλιοτόπουλος τον Κασιδιάρη. Και πολύ ειλικρινά. Διότι για σενάριο μιλάμε, έτσι. Υποθετική ερώτηση, θα πάρετε λοιπόν και μία εντός εισαγωγικών υποθετική απάντηση. Εντάξει, σωστό. Το δεχόμεθα. Στην περίπτωση που κατεβεί και μου λέτε τώρα, γιατί πρόσεξε τι κάνετε, έμεσα διαφήμιση στα πρόσωπα. Όχι, ο Δημήτρης θεωρώτησε και εγώ το διευκρινίζω. Κασιδιάρης. Και πρόσεξε και πού λαχαίνει τώρα να πέφτει και η ερώτηση ως κουκουέ. Κασιδιάρης, ναι. Σακελαρίδης. Ναι. Εγώ όταν σηκώθηκα για την πάρτι μου, σηκώθηκα για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Για τη Δούρου. Τι ήταν. Το ξέρουμε αυτό. Για τη Δούρου που ήταν απέναντι. Κασιδιάρης, Σακελαρίδης, εσύ πιστεύεις ότι εγώ θα θεωρήσω, εγώ, θα θεωρήσω ότι αν ψηφίσω Σακελαρίδη έχω νικήσει τον Κασιδιάρη. Για κοίτα με καλά. Κυρία Κανέλη, Ηλιάνα, δεν ρωτάω αυτό. Σοβαρολογική. Έτσι τίθεται η ερώτηση υποθετικά. Τι θέση θα πάρει το κουκουέ, ρωτάμε. Τι θέση θα πάρει το κουκουέ. Δηλαδή, αν είναι πρώτος ή δεύτερος και έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, τι θέση θα πάρει. Και την επομένη. Και βγει ή δεν βγει. Τώρα τι να σοβαρολογική. Σου απαντώ λοιπόν. Οι κομμουνιστές θα δουλέψουν. Θα δουλέψουν ώστε αυτό το μόρφωμα, όχι πρώτο και δεύτερο γύρο να μην το δεις. Ούτε στον ύπνο σου να λέω. Αυτό το δέχομαι, δεν το αμφισβητώ. Επειδή πολλές αλλά αν τεθεί το θέμα, ρώτησε. Στα χαρακώματα. Το τι μορφή θα έχει το χαράκωμα. Πώς θα την πάρει κανένας, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Αν θα έχει τη μορφή ψήφου, γραμμής. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί τη στιγμή της μάχης. Αλλά εγώ να σου φτιάξω σενάριο λήξης άλλου τύπου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αποκλείεται αγάπη μου. Να συμφωνήσουμε σε κάτι.